εκτέλεσε ο καμπιονέτα για τον Λαφράνς. Έκανε την κεφαλιά ο Αβραάμ από κοντά, αποκρούει ο Χριστοδούλου. Συνέχεια στην φάση απομακρύνεται, τελευταία στιγμή η μπάλα. Τώρα ο Αβραάμ, απόκρουση και πάλι. Μεγάλη ευκαιρία, διπλή. Χτύπησε στο δοκάρι η μπάλα στην δεύτερη φάση. Εδώ η κεφαλιά από τον Λαφράνς στον Αβραάμ. Απέκρουσε ο Χριστοδούλου. Τριπλή είναι η φάση. Τώρα ο Αβραάμ πάνω στο δοκάρι. Το γύρισμα του Νταρβιζάιαρ, κέρδισαν τη ΣΑΕΛ με τον Τόρες. Ψάχνει τον Τεξέιρα, ο Βίντρα, ο Αβραάμ θα κερδίσει την μπάλα και θα κάνει από μακριά το σουτ. Πέφτει ο Χριστοδούλου και σταθερά αποκρούει. Ο Φιτέλης τον Αβραάμ, κίνηση από τον Καμπιονέτα. Στον κενό χώρο στην πλάτη του Βίντρα, είναι μακριά από την εστία του ο τερματοφύλακας Χριστοδούλου. 1-0, καταπληκτικό γκολ από τον Καμπιονέτα. Στην έξοδα πάνω του Χριστοδούλου, βλέπει το τέρμα κενό, σηκώνει λίγο την μπάλα και την κατευθύνει στην εστία. Δείτε εδώ την πάσα του στον κενό χώρο, στην πλάτη του Βίντρα, έξω από την εστία του ο Χριστοδούλου. Την τσιμπάει την μπάλα, της δίνει ακριβώς το ύψος που πρέπει για να περάσει πάνω από τον τερματοφύλακα της Ομόνιας και να καταλήξει στην συνέχεια στο βάθος της εστίας. Τζαίλσον ζήτησε ο Νταρβιζάιαρ απέναντι. Ο Μαδούρο θα σημαδεύσει τον Σόλομον. Αμέσως το σούτ απέκρουσε ο Βοζίνια. Πρώτη καλή φάση για την Ομόνια στον αγώνα στο 35ο λεπτό. Ο Καντέ για τον Ζαρσίνιο. Έκοψε την μπάλα και την γύρισε πίσω στον Καντέ. Έκανε το σούτ. Έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του Βοζίνια. Καλή στιγμή για την Ομόνια. Περιμένει ο Κιπιάνη. Ο Καντέ θα κάνει την σέντρα στην περιοχή. Ο Βίλερ χτύπησε η μπάλα στον Εκίθα που ανέβηκε και κατέληξε στον Βοζίνια. Εδώ ξανά η σέντρα από τον Κανού. Σε ετοιμότητα ο Βοζίνια. Ο Αβραάμ πάει να βγάλει κόντρα επίθεση για την ΑΕΛ. Μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή. Έκοψε πολύ ωραία την μπάλα. Βρίσκει στήριγμα στον Τόρες που είναι έτοιμος για το σουτ. Το κάνει. Έχει κοντράρει μπάλα και καταλήγει κόρνερ. Με τον Αβραάμ να βρίσκει τον Τόρες από ευνοϊκή θέση έγινε το σουτ. Ωραία στον Ζαρσίνιο. Τον πλαισιώνει ο Καντέ, προτιμά να κλείσει. Τώρα θα δώσει πάσα στον Καντέ. Νταρβιζάιαρ και Κανού περιμένουν απέναντι. Ο Κανού σε θέση βολής. Έδιωξε ο Λαφράνς μακριά. Έχουμε και επιθετικό φάουλ στη συνέχεια από τον Νταρβιζάιαρ. Πολύ καλή στιγμή για την Ομόνια. Αϊρόσα. Τόρες. Αϊρόσα. Πέρασε ο Αϊρόσα και έχει χώρο και στέλνει την μπάλα απέναντι. Ο Τεξέιρα δεν μπορεί. Ο Αβραάμ θα κάνει το σουτ. Θα στείλει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Γρήγορη εκδήλωση επίθεση από την ΑΕΛ και ευκαιρία. Εδώ ξανά η έξοχη ενέργεια από τον αρχηγό Μάρκο Αϊρόσα. Παλιά απέναντι για τον Αβραάμ. Τον Μαδούρο. Αυτό έκανε αβίαστο λάθος σημαδεύοντας τον Καμπιονέτα. Ο Σασί. Είναι 3-3. Ο Σασί έδωσε την πάσα στον Τεξέιρα. Ευκαιρία. Γύρισμα για τον Σασί. Θα σκοράρει η αλλαγή του Ντούσαν Κέρκες στο 73ο λεπτό. 2-0 η ΑΕΛ πλέον. Βάζει γερές βάσεις για να κερδίσει το πρώτο ντέρμπι στο φετινό πρωτάθλημα. Εδώ ξανά κινείται ο Τεξέιρα. Γυρίζοντας την πάσα στον Σασί. Ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα να στείλει την μπάλα στην ανυπεράσπιστη εστία του Χριστοδούλου και να σημειώσει το 2-0 από την πάσα του Σασί. Ο Τεξέιρα θα τον ξαναβρει και αυτός εύκολα θα σημειώσει τον γκολ. Λαφράνς. Πήγε ο Κανού να μπει στην φάση, έχασε ο Φιτέλης, κέρδισε ο Βίντρα. Με προϋποθέσεις αυτή η επιθετική προσπάθεια από την Ομόνια. Με τον Ζαρσίνιο να είναι έτοιμος για την σέντρα και να την κάνει στην περιοχή. Από κοντά ο Νταρβιζάιαρ μειώνει. Στο 86ο λεπτό ξαναμπαίνει στη διεκδίκηση βαθμολογικού κέρδους η Ομόνια με το 19ο γκολ του Ματ Νταρβιζάιαρ. Από την σέντρα ακριβίας του Αντώνια Ζαρσίνιο. Ο Νταρβιζάιαρ πήγε να βγει, το μετάνιωσε ο Βοζίνια. Βρέθηκε μόνος ο Νταρβιζάιαρ. Από εκείνο το σημείο ήταν πολύ δύσκολο να αστοχήσει. Έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και προσέδωσε και στον αγώνα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Όταν η επιδερμίδα σου έχει μία ανάγκη, μην αλλάξεις τη μουσική. Νέα Nivea Men Cream χωρίς λιπαρότητα. Απορροφάται αμέσως και νιώθεις καλά. Άνδρες, αυτή είναι η κρέμα σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με σένα.
We'll be right back.